Ένα σπίτι, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσου λίγο. Εντάξει, δεν βγήκε, εντάξει. Καταλαβαίνει, Μητσοτάκη, 10 μέρες του έχει μέσα. 12 πώς είναι. Φαντάσου τώρα 30 Απριλίου, εγώ να έρχομαι κάθε Κυριακή εδώ πέρα, τι έχει να ακούσει. Λοιπόν, αν μπορείς να μιλήσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Όνομα. Νίκος από Κρύαβρηση. Νίκος από Κρύαβρηση. Του Μπανιώτη το χωριό. Ναι. Τι είπες. Του Μπανιώτη, του φίλου μου, του γιατρού το χωριό. Ναι, το ξέρω το Μπανιώτη. Έτσι. Έτσι. Θέλω να πω λίγο στον Ιεραπόστολο που είναι εκεί κάτω δεξιά. Το Ιεραπόστολο. Σταυρούπολη. Ναι. Που είναι επιμένω σαν τον Βαλεντίνο Ρώση σήμερα. Πραγματικά, ρε Κώστη, ναι, φίλε. Ναι, μέτρησε. Γιατί πάμε με χίλια εδώ πέρα. Πάμε. Ναι. Πέρα από τα συμπόσια που λέει ότι προσφέρει η Εκκλησία μου, που και αυτά με τα λεφτά του Κοσμάκη τα προσφέρει, έτσι. Τι άλλο έχει προσφέρει η Εκκλησία αυτό το καιρό το διάστημα με τη φάση που διανύει η χώρα και όλος ο πλανήτης. Διορθώνεται η ελληνική Εκκλησία. Λέει για πάντα η Ιεροκήρυκα. Έχει προσφέρει πολλά. Τι, όπως. Συγκεκριμένα. Τι πολλά, ρε, θα πει συγκεκριμένα. Τα επιχειρήματά σου. Κάτσε, περίμενε λίγο. Το συσίτιο δεν είναι μεγάλο. Το συσίτιο δεν έχει κάτι να χάσει. Είναι με τον οβολό του κόσμου, σου λέει το παιδί. Είναι με τον οβολό του κόσμου, Δημήτρη. Εκτό από το συσίτιο που είναι το οβολό του κόσμου, κέτενι, καλό. Δεν φίλε, δεν πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Ο Θεός λέει να είμαστε φιλάνθρωποι. Το ίδιο είναι και διαχειρίζεται. Πρέπει ελληνικά σε μιλάει. Το συσίτιο. Αν ερευνεί η πολιτεία, φιλανθρωπία κανονικά δεν χρειάζεται. Αλλά τώρα χρειάζεται, όντως. Η Εκκλησία, Δημήτρη, δεν δίνει το συσίτιο από τον οβολό του κόσμου. Ξέρεις εσύ ένας παπάς, αν δεν δίνει και το μισθό του. Άλλο με τον ομένα ιερείς αγόρι μου, ξέρω όντως. Ρε παιδάκι μου, από την περιουσία της, πούλησε κάνα κίνητο να δώσει 5 αναπνευστήρες. Μπορούσε να πουλήσει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν θέλανε οι κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα αυτά. Πες τα ρε άμα. Όχι. Ετέθηκαν. Η Εκκλησία και επί Βυζαντίου πάντα έδινε. Αφήστε αυτό το παραμύθι. Αφήστε αυτό το παραμύθι. Δηλαδή πραγματικά καλύτερα να διαβάσω αυτοπούτα. Και για να μην κρατάω τη γραμμή, να κλείσω. Θέλω να πω ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το κλείσμα των εκκλησιών μέσα σε γεροχτισμούς και πάσα είναι σαν να κλείσει μπουζουξίδικο μετά από πρεμιέρα. Καλό νύχτα. Ναι. Γιατί σε βρίζει ο Φωτιάδης στο βίντεο. Ο Φωτιάδης. Ναι, ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης έκανε ένα βιντεάκι. Ναι. Στο Facebook. Ναι. Για μένα. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το δω επειδή με έχει μπλοκάρει. Άμα με μπλοκάρει δεν μπορώ να το δω. Και το έστειλε στο φίλο μας στο Μαρίνο να μου το στείλει. Στον Εύρο είναι, πού είναι. Που ο Μαρίνος δεν έχει καν Facebook. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια. Εντάξει, ωραία. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Πάμε στον επόμενο κύριο ή κυρία. Έλα, φίλε. Αποδεδειγμένα. Μάλιστα. Ένα ρεπτό πλακούς. Μάλιστα. Άλλαξε το θέμα της εκπομπής, ρε φίλε. Πώς. Βάλε εκεί τα φασιστάκια, ρε φίλε, τα χριστιανοψεκασμένα να πούμε. Και βάλε εκεί να μιλάτε τα παράδειγμα για Τούρκους, για πρόσφυγες, για Παναγίες και Χριστούς. Μας τα έβριξε, πούμε τώρα δύο εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα κυνηγούσε. Και τι θες να σου πούμε, μωρέ φίλε, για το νέο συμβόλαιο του Βιερίνια, το τιμή Σένεγκεν. Όχι, κατάλαβες τι λέει. Τι να πούμε. Δεν λέει αυτό. Τι να πει. Φίλε, λίγο αν θες και το όνομά σου, πες ξανά καθαρά τι είπες για να καταλάβει ο Ράπτορα. Αργά λίγο, πες τα λίγο, γιατί εδώ είναι λίγο περίεργα τα έργα. Ναι. Ασπρόμαυρο τιμωρό, Ραπτόπουλε, αυτό είμαι. Ωραία. Αχ, φοβήθηκα. Κάθε εβδομάδα βγαίνει μια κυνηγά σε εξάρια και μάγισσες και αριθμούς. Αυτή την εβδομάδα τα βάλε τα πούμε στους Τούρκους. Τι γίνεται, Ραπτόπουλε, δεξιάζει η εκπομπή. Ήταν ψεκασμένη εκεί ο Φούρναρη, τα λέει τα δικά του. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, ρε φίλε. Άστο να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. 21 είμαι, φίλε. 21. Εγώ 21, πότε γεννήθηκες δηλαδή. Άμα είναι 21 γεννήθηκε. Μπουρναρί, τόσο χαζό είσαι, ρε πούστη. Ναι. Όταν γεννήθηκε εσύ, εγώ μπουρδελότσαρκες έκανα. Εκεί και γαμούρδελότσαρκες. Όχι, θέλω να σε πω, μην πουλά πολύ τρέλα. 21 χρόνια. Μίλα, ρε πέσα. Πολλά ξέρει, γιατί και την άλλη φορά βγήκε. Σταμάτα, ρε. Τρέλα πουλά. Σταμάτα, επειδή. Τα χέρια μου έχουν κάλου, δεν έχουν από την. Κάλου από αυτό έχει. Από τη δουλειά έχουν. Τα βάλω έτσι στα χέρια. Σταμάτα, ρε. Μην μιλά. Πολύ τρέλα πουλά εσύ. 21 που είσαι. Άρα εσύ φασίστα. Σιγά σιγά. Μίλα ρε κύριε. Ας να μην έχουν κάρους. Δεν έχουν αυτά. Άντε πολύ μιλάς. Κάνετε τον κάθε ψεγασμένο ρε φίλα λέει ένα κύριε. Ναι, ναι, ναι. Ο Παναθηνός ο Δημήτρης ο ιστορικός είχε πει ρε φίλε το πυφό σχολείο. Γιατί αυτά ρε φίλε αυτό ήταν ανοίγει τα θέματα. Γιατί δεν συζητάτε σωστά ρε φίλε. Γιατί έτσι είστε ψεγασμένος πέρυσι και κάνετε μαλακίες. Παρασύρετε τον κόσμο ρε αυτό που λέει. Ακούστηκες μεγάλε. Γιατί τον ορμάζω. Όχι, γιατί για την άλλη φορά βγήκε, το έχω κρατημένο αυτό. Επειδή το παιδί 21 χρόνων δεν μπορούσε. Τι πρέπει να γίνει, δεν μας είπε κάτι. Ναι, όλα τα 21 χρόνων. Και εσύ δες βλακίες και ομάδες. Δηλαδή. Ρε εσύ. Εγώ ξέρω να σέβομαι. Τα καινούργια παιδιά δεν ξέρω να σέβονται. Λοιπόν, εγώ και στους ακροατές, στους τηλεθεατές και σε εμάς. Θα δικαιολογούμε συμπεριφορές
καμιά φορά και λίγο να ορμάνε και τα λοιπά, είναι κλεισμένοι μέσα, δικαιολογούνται, σταμάτα ρε. Είναι κλεισμένοι μέσα, δικαιολογούνται από και μια κουβέντα παραπάνω οι άνθρωποι. Θέλατε τάμπλετ, θέλατε υπολογιστές, θέλατε καινούργιες τηλεοράσεις. Τώρα έχετε χρόνο να τα βλέπετε. Βλέπετε ποια είναι η ζωή. Τώρα το βλέπετε αυτό, ότι όλα αυτά που λέτε είναι μάταια. Και τα Instagram και αυτά. Τουλάχιστον από αυτές τις μεγάλες συμφορές κρύβονται μεγάλες ευλογίες. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Να σκεφτείς με τον εαυτό σου να τα βρεις, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μετά από αυτό. Εσείς τώρα, άμα βγείτε μετά σαν τα πρόβατα όλοι, είτε, νομίζουν αυτοί. Θα βγούνε έξω, νομίζω να βγούνε και θα αρχίσουν. Ποτέ λετάνε. Δεν βγήκανε καλύτεροι άνθρωποι, Δημήτρη. Ποτέ. Από κάθε δυστυχώς, μεγάλη καταστροφή. Άμα μετά από αυτό δεν βγούμε καλύτεροι άνθρωποι. Μετά τη χολέρα, βγήκανε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι, ποτέ. Φίλε, άμα δεν βγούμε. Θα βγουν οι παπάδες καλύτεροι άνθρωποι. Άμα δεν βγούμε μετά από αυτό. Έλα, έλα. Πολλά λες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έτσι. Ναι. Ναι, ναι, φίλε, το μήνυμα αυτή είναι αλήθεια. Αν στο Μαβαρίνο δεν νικούσανε οι Αγγλογαλλορώσοι, καληνύχτα επανάσταση. Πάμε. Άλλος. Πάμε. Έλα. Γιατί τους κλείνεις ρε από τον πλήπτο. Πρέπει να δείχνουμε ανοχή, είπες. Ναι. Γιατί τον κλείνεις. Γιατί τον κλείνεις. Είναι διέξοδος. Δεν είχε ακουστική. Ναι, αλλά θέλει να ξεσπάσει. Ας τον άνθρωπο να εκφραστεί. Έλα, Βίλε. Έλα. Ναι. Έχω ένα σπίτι, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσου λίγο. Εντάξει, δεν βγήκε, εντάξει. Καταλαβαίνεις, Μητσοτάκη, 10 μέρες τους έχεις μέσα, 12 πόσες είναι. Φαντάσου τώρα 30 Απριλίου, εγώ να έρχομαι κάθε Κυριακή εδώ πέρα, τι έχεις να ακούσεις. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Έλα, ρε, μ' ακούς. Ναι, σε ακούω. Γιατί κάθε εβδομάδα γίνεσαι πιο καραγκιόζης, ρε μαλάκα. Γιατί άμα σε βρω μπροστά μου θα σου δώσω μια, θα σου δώσω μια ανάμεσα στα μάτια βρε καραγκιόζη κολόμαγκα που κάνεις το μάγκα από το σπίτι σου φλόρε, θα σε πρίξω ρε, θα σε κάνω μπαούλο ρε, θα σου σπάσω τα σαγόνια ρε κολοπέδι, μπαούλο θα σε κάνω κολοπεδαρά, ξέρεις πως θα στις ρίξω από κάτω, χαμπάρι θα πάρεις καθήκη, πού σου ρε καθήκη, πού σου ρε αλήτη να πούμε, επόμενη γραμμή. Πρέπει να δείχνουμε ανοχή στα τηλεφωνήματα όλοι μας. Το είπες πριν 3 τηλεφωνήματα το είπες ρε πούστη. Πάμε. Όχι ανοχή να δείχνεις, δεν να μιλάς άσχημα στον κόσμο. Ας τον κόσμο να μιλήσει. Ας τον κόσμο να μιλήσει. Είναι κλεισμένος μέσα. Θα εκτονωθεί και ο... Να εκτονωθεί, ναι. Έλα φίλε. Πάμε. Εραπτόπουλε τι λες. Συμφωνώ. Ναι. Κώστα μια ερώτηση να σου κάνω. Ναι φίλε. Έχεις τα λεφτά να πληρώσεις την κλινική που χρειαστείς άμα σε πετύχω ρε πουτανάζια. Εσύ έχεις τα λεφτά άμα σε πετύχω και βγάλω την καραμπίνα και σου δώσω μια στο γόνατο και φεύγει το αίμα έτσι σαν πίνακα. Σου τραβήξω μια με την καραμπίνα στο γόνατο. Έχεις λεφτά, εγώ έχω λεφτά. Εσύ έχεις λεφτά. Αλλά πίσω από το... Οι μαγκές του κολοέλληνα πίσω από το μικρόφωνο και πίσω από τις αυτές είναι καλές. Οι κολομαγκίτσες. Αυτό που λέει πρέπει να το έχουμε κατανόησει στον κόσμο που είναι μέρος στο σπίτι. Κάτσες εκμάλωτος στο σπίτι, χέστηκες απάνω από την γρήπη. Μην το κάνεις μαγκίος τώρα. Έλα να με βρεις όποτε γουστάρεις, ξέρεις να με βρεις. Εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Όποτε γουστάρεις έλα να με βρεις. Ξέρεις και πού γυμνάζομαι και πού πηγαίνω και πού χώνομαι. Επίθεση τηλεθεατή στο φούρναρι. Τι πρέπει είναι. Να καταλαβαίνουμε τον κόσμο γιατί είναι κλεισμένο στο σπίτι. Να μην του κάνουμε επίθεση. Έχουμε εδώ. Τηλεθεατή στο Ραπτόπουλο. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.